Μπούμ, τσιαρίξε βάγγελος πίσω. Έκανα μια βολτίτσα. Και ποιο παίζει τη χαρή, εντάξει. Είχα τον Ρονή Μέλισσα, τον Χάρη, τον παιδί, μέσα στην Γλυφάδα. Ωραία, κάτι τον είδα. Πάω εκεί, περπατάω. Το συνηθισμένο μονοπάτι που επιλέγω. Ήταν στη μέση εκεί, σε Ενισπερίδων, στην Γλυφάδα εδώ πέρα. Το χαιρετάω, γελάμε. Κάνει ακραίο κόντιντ, σπαμπάρει κόντιντ. Μηχανή είναι κόντιντ, λέω εσύ κόντιντ machine. Αλλά εντάξει, πολλοί τον κράζουν. Αλλά είναι καλό παιδί μου. Κάνει και αυτό το σκρέιντάρι με τον τρόπο του. Ουσιαστικά παίζει την περσόνα τη δική του. Είναι μορφή ελέγχου για τον κόσμο, δεν είναι κάτι. Αλλά είναι καλό παιδί, δεν είναι κακό. Δεν το ξέρω προσωπικά. Αλλά τουλάχιστον στο κόντιντ είναι καλό. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Με τον τρόπο του. Μπορεί να μην στοχεύει σε μεγάλο κοινό. Αλλά τον κράζουν τόσο και μεγάλο που πιάνει και μεγάλο κοινό. Οπότε δουλεύει ό,τι κάνει, θα μπορούσε να πει κανείς. Άρα δεν έχει σημασία το πώς το κάνει. Αυτό τέλος πάντων. Και τον είδα εκεί στη μέση του δρόμου, τον χαιρετάω. Πήγα, έκλεισα να κουρευτώ τώρα εδώ στις 5. 5.30 έχω ένα personal. Αλλά έκλεισα εδώ να κουρευτώ στις 5. Δυστυχώς ήταν γεμάτο το κουρείο μου. Δεν είχε διαθέσιμο για σήμερα. Οπότε μου είπε αν έχουν διαθέσιμο μόνο για την Πέμπτη. Τώρα είναι Τρίτη. Εντάξει, άστο. Οπότε ήθελα να κουρευτώ σήμερα, γιατί ήταν το σουκού με την καθαρά Δευτέρα. Παρετούντας χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Αλλά δεν μπορούσα να κουρευτώ το σουκού τη Δευτέρα. Ήταν γεμάτο το κουρείο μου, οπότε πήγα σε ένα πιο κοντινό εδώ. Άλλο, ξένο, που πρώτη φορά πάω. Οπότε τώρα θα παίξω με τις πιθανότητες, θα έχει πλάκα. Μ' αρέσει να ζω επικίνδυνα. Να κουρεύεις νέο κουρείο είναι πάντα παιχνίδι με τις πιθανότητες. Αλλά αυτό. Και τώρα εντωμεταξύ κοιτούσα. Δεν πρέπει να κοιτάξω για ένα μηνύμα, παντάω. Παίρνω άτομα, προγράμματα κτλ. Είχαμε νωρίτερα σήμερα μια γυναίκα στην Gold, δεν σα ανανεώσει τα προγράμματα όλα αυτά. Αυτή η γυναίκα που μπήκε είναι μαμά, μου είπε δύο παιδιών. Τώρα γέννησε, το ένα είναι 9 μηνών, πρόσφατα δηλαδή. Έχασε μόνη τη 20 κιλά και τώρα θέλει να χάσει τα τελευταία 10 που έχει κολλήσει πλήρως. Έχει ψευδοεπιφαγές, είχε θέμα, δεν ήξερε τι να κάνει. Έκανε personal, αλλά την κάνανε ότι είναι κυκλικές. Δεν έβλεπε διαφορά και θέλει να σταματήσει από εκεί. Οπότε ήρθε σε μένα για να βαθμιστεί. Να αναβαθμιστεί. Και αυτό θα κάνουμε τώρα. Μπήκε στην Κόντες. Έχει και το πρόγραμμα προπόνησης και την απώλεια λίπους 2-1. Θα δείτε το καλύτερο αποτέλεσμα στη ζωή της. Ουσιαστικά, ήδη από την δεύτερη εβδομάδα τώρα θα νιώθει πιο σφιχτή και καλύτερη. Τέλος πάντων, πάει αυτό και. Α, είδα και ένα comment τώρα σε ένα βίντεο που θα κάνει στο Facebook που μπαίνω και γράφω. Λέω για να μην βγεις μπαουλάκι στην παραλία του καλοκαίρι, ξεκινάω έτσι το βίντεο. Κλασικά, όλοι τρώνε το trigger, χάνουν το μυαλό τους. Και γράφει μία. Για να μην βγεις μπαουλάκι τώρα στην παραλία του καλοκαίρι. Η παραλία είναι για όλους. Μην γίνεσαι ρατσιστής. Καταρχάς, ρατσιστής είναι λάθος λέξη. Ρατσιστής είναι φιλετικές διακρίσεις. Ποτέ δεν έχω κάνει φιλετικές διακρίσεις. Ίσα-ίσα έχω και μυγά, φίλο και στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων, μυγά σημαίνει μισός. Μαύρος ουσιαστικά. Οπότε δεν έχω κάνει φιλετικές διακρίσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Άκυρη λέξη, λάθος χρήση αυτής λέξης. Νούμερο 2. Η παραλία όντως είναι για όλους. Αν θες να βγεις μπαουλάκι, βγες. Εγώ δεν έχω θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα. Αν δεν θες να βγεις μπαουλάκι, μείνε. Αν θες να βγεις μπαουλάκι, βγες. Είσαι ελεύθερη. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί να έχω πρόβλημα. Έχω κομμάτια να είμαι. Επαγγελματίας απίστευτα σεξι. Αλλά έχει μπλεκ. Και μπλέει έτσι. Η γυναίκα είναι για όλους. Όντως, είναι για όλους. Ποιες όπως θες. Να πεθάνουμε νέοι. Μπαμ, έπαιξα με τις πιθανότητες και πέτυχα. Νομίζω καλά με κόρεψε. Νομίζω με κόρεψε. Οκ, θα μου πείτε εσείς. Δεν ξέρω τώρα, έχω πολύ από μαλλιά. Καθαρό να είναι έτσι, φρέσ, κούρεματάκι. Το έχει να είναι, δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Ένα ψηλό σβήσιμο κάνω συνήθως, απλό και φουλ κοντά στο πλάι. Τώρα να είναι μόνο ξεριστό μετά. Αλλά νιώθω οκ, okay, νιώθω ωραία. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το πολύ μαλλί σκοτεινιάζει το πρόσωπο, το βρωμίζει, ενώ με καθαρό κεφάλι. Αυτό. Είσαι πιο καθαρό μυαλό, είσαι πιο καθαρό. Και... πιο φρέσ γενικώ. Φρέσ AF. Το fresh cut έγινε λοιπόν. Τώρα έχω personal prop. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν κάνεις την πίεση. Δεν σηκώνεις το κεφάλι έτσι. Έτσι όπως είσαι, άνοιξε το στήθος. Καταλαβαίνεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο να ανοίγω τον θώρακα, να βγάλω σε έξω τις πιέσεις όμων. Άλλο να κάνω έτσι. Okay. Αυτό θα πρέπει να βάλει για την αυχή να σου. Όχι ότι υπάρχει βάρνηση εδώ πέρα, αλλά είναι τζαμπεκίνηση.
Ωραία, είναι αυτό. Νούμερο 2. Θες να σου πω το 10x opportunity, την ευκαιρία να διπλασιάσεις, να πενταπλασιάσεις τα κρύπτο. Ναι. Είναι μπροστά στα μάτια όλων, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Το Bitcoin. Όχι, έτσι. Το Bitcoin. Το Bitcoin. Για να πάει το Bitcoin. Θέλει δύο, θέλει ένα τρισεκατομμύριο, ακόμα 1,5 για να πάει 140.000. Το Bitcoin πάει. Ποιο altcoin είναι, σκέψου. Avax. Πάνε, δες τα altcoins. Το Avax είναι καλό, αλλά υπάρχει άλλο λέω τώρα. Πάνε, δες τα altcoins. Dogecoin. Ποιο είναι Dogecoin. Πάνε, δες τα altcoins. Ευκαιρία που θα... άνετος διπλασιασμός. Εγώ πιστεύω θα κάνει ένα πενταπλασιασμό ήρεμο. Τι. Όχι. Και το λίγο μου καλά θα πάει, αλλά άλλο λέω. Beam Super Render. Όχι, το Beam Super είναι ok, αλλά όχι. Αυτά που έχεις πειδούν, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν στα έχω πέστα. Σκέψου ρε εσύ, σκέψου. Βάλε την ώρα να σκεφτεί. Το λέω μερικές φορές κανένα τύπ, κανένα καλό coach στον Γιάννο Μπέρ και βγάζει λεφτά. Αυτοί που θα το μάθουν θα είναι μόνο, τώρα θα το πω, αλλά αυτοί που θα το μάθουν θα είναι μόνο όσοι είναι στο επενδυτικό και στο professional. Θα το πω τώρα το μυστικό coin. Τώρα με το bull market ανεβαίνουν όλα αυτά. Οπότε αν επιλέξεις, αν κάνεις καλή επιλογή, κρατήσεις για 6 μήνες, καταλήγει μετά διπλάσιο. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο από αυτά. Ωραία, κλείνω την κάμερα. Μπούμ, λοιπόν, τι κάνουμε. Έκανα προπόνηση τον Γιάννο, κάναμε πολύ καλή προπονησούλα. Έκανε ρεκόρ και στον πάγκο και στις πίεσεις μου, πήγε ωραία. Έκανε και chin-ups, θα πήγε πολύ όμορφα και εκεί. Μετά πήγα ψώνισα. Και ήταν ωραία, ήταν άδειοι δρόμοι, δεν έχασα καθόλου χρόνο. Πήρα αυτά που ήθελα, κρέα, σοκολάτες, cottage. Τι άλλο πήρα, δεν πήρα πολλά πράγματα και κάτι σαλατικά. Γύρισα, έφαγα κάτι, δύο μπριζολίτσες, θα φάω άλλες 3-4 μετά που έχω ήδη ψήσει. Τώρα θα βγω να κάνω δεύτερη μου βόλτα για σήμερα. Πρέπει να φάω 2 κουτάκια σοκολάτα. Δείτε την Αθήνα. Αυτή την έχει μόνο στο Lidl, παιδιά. Αλλά είναι top. Άμα δεν τη δοκιμάσεις, δεν ξέρω τι κάνεις. Τρώω κάθε μέρα. Το βράδυ πριν κοιμηθώ ή σαν snack, έτσι δύο κομματάκια. Το βράδυ τρώω μεγάλες ποσότητες. Είτε τη μισή είτε ολόκληρη, αναλόγως πόσες θερμίδες μου περισσέψει. Είτε πάλι δύο κομματάκια. Γιατί θέλω να μαζέψω τις θερμίδες μου. Πρέπει να μαζέψεις τις θερμίδες σου. Δεν κάνει να πηγαίνεις για ύπνο χωρίς να έχεις μαζέψει αρκετές θερμίδες. Θα μου πεις πολύ έχουμε το πρόβλημα Βαγγέλου ότι τρώμε πολλές και πρέπει να τρώμε λιγότερες. Θα δει την περίπτωση να τρώει πιο προσεκτικά. Αλλά εγώ θέλω να παίρνω από καλές πηγές στις θερμίδες μου. Αυτή η σοκολάτα είναι και 70% κακάο που είναι υγιεινό. Έχει μέσα πολυφενόλες, προωθεί τη συγκέντρωση ή κάποιες θετικές επιδράσεις. Αλλά είναι και γευστική με καραμέλα. Γιατί πολλές σοκολάτες με κακάο είναι πιο πικρές έτσι. Καιρό έψαχνα μία και γευστική. Και καλή γεύση και υγιεινή. Πάω την βολτίτσα μου, μιλάμε μετά. Την βολτίτσα, τώρα χαλαρώνω, ήρθα σπίτι. Έφαγα και άλλες δύο μπριζολίτσες που σας είπα. Και τώρα μακαρονάκια. Ναι, μου είναι χαλαρώνω. Την πιωνώ τον ενταταθράκο μου, την αφήνω το βράδυ. Έτσι χρησιμοποιούνται και στο μέγιστο για την επόμενη μέρα στην προπόνηση ως μυϊκό λίγο γόνο, αλλά και προωθούν την παραγωγή σερωτονίνης που μας χαλαρώνει και μας ηρεμεί. Την πέψη πλήρως. Οπότε μετά κοιμάμαι σαν μωρό και μετά πάω και σηκώνω όλα τα κιλά στον κόσμο. Τι γελάς. Και μετά σηκώνω όλα τα κιλά στον κόσμο και κάνω ρεκόρ. Πολύ. Ο λόγος που δεν νιώθετε δύναμη και ενέργεια στις προπονήσεις σας είναι επειδή τρώτε καλό βραδινό. Να τρώτε αρκετές θερμίδες, το ξαναυπενθυμίζω, και καλό βραδινό. Βαγγέλη, τι θα κάνεις τώρα? Λοιπόν, ξεκινάμε προπόνηση. Έχω υπερτροφία, βγάλαμε τα βίντεο για τις προπονήσεις που ανεβάζουμε πριν την κάθε προπόνηση. Έφτιαξα τα προγράμματα της εβδομάδας και τώρα ξεκινάω εγώ Τετάρτη. Έχω να κάνω προπόνηση από την Κυριακή. Σήμερα έχουμε pull-ups με 2-3 δευτερόλεπτα κάθε αρνητική. Οπότε είναι πολύ προκλητικά.
Γέλη, τώρα που κάνεις διάλειμμα, να σου πω κάποιες ερωτήσεις που έχουν γράψει στα σχόλια. Πες μου, λέγει. Αν κάποιος έχει θέμα με κύλες με στο σπονδύλιο δίσκου. Ποιος το λέει αυτό? Ο user GRX. Κατά πόσον είναι ασφαλή η άσκηση πίεσης ώμων ή στρατιωτικές, εάν κάποιος βάζει ζώνες? Οι πίεσης ώμων, παρόλο που κάθονται και γράφουν μέση, δεν ξέρω γιατί κάθονται, γιατί δεν έχουν κάνει ποτέ πίεσης ώμων ή αν τις κάνουν, τις κάνουν λάθος. Ποτέ δεν έχω νιώσει καμία ενόχληση στη μέση μου από τις πίεσης ώμων. Εκεί που νιώθεις συνήθως και την πατάνε πολύ, είναι στα squats που ενώ κάνουν σπάει μέση τους, είτε στα deadlifts που ενώ σηκώνουμε και πρέπει να μείνει ευθυγραμμισμένη η σπονδυλική στήλη, πάλι σπάει και υπάρχει κινητικότητα στην μέση τους ενώ κάνουν την άσκηση. Στις πιέσεις όμων που είσαι όρθιος, δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο. Άμα κάνεις σαν τεχνική και δεν είσαι εδώ πέρα σπασμένος, άμα κάνεις σαν τεχνική, στήθος έξω, αγκώνας κάτω την μπάρα, πιέζεις, τι να πάει στραβά με τη μέση? Δεν είναι η επιβάρυνση σε επικίνδυνο σημείο για τη μέση. Δες το βίντεο που έχω κάνει για την σωστή τεχνική, άρση τεχνική τη πίεση όμων, τη στρατιωτική πίεση. Πάνε, δες το. Μάθε να παίρνει και αναπνοές. Οι αναπνοές είναι πολύ σημαντικές. Εγώ, αν με δεις όταν κάνω ρεκόρ, παίρνω μισή καλή αναπνοή πριν σηκώσω την μπάρα. Κάνω έτσι, πριν σηκώσω την μπάρα από το ρακ. Μετά βγαίνω και παίρνω κι άλλη ανάσα. Ξεφυσάω και παίρνω φουλ στην κοιλιά στο στομάχι μου. Αυτό αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεση, οπότε δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο και δίνει και ασφάλεια και περισσότερη δύναμη και σταθερότητα. Αυτό το πρόβλημα είναι αν δεν πάρεις ανάσες, είναι η κοιλιά σου χαλαρή σαν μακαρόνι. Μάθε να παίρνεις εισπνοές και έτσι σφίγγεις, αυξάνεις την ενδοκυλιακή σου πίεση και γίνεσαι πιο δυνατός. Η ζώνη, αν δεν μάθεις να παίρνεις αναπνοές, δεν σε σώζει. Πάλι θα τραυματιστείς. Και τρεις ζώνες θα φοράς. Φορά 13 ζώνες πάνω σου. Δεν θα σε σώσει. Μάθε να παίρνεις αναπνοές. Αυτό. Τότε θα ξεκινήσεις να ελέγχεις και τον πυρήνα σου, αλλά θα ενεργοποιείται και περισσότερο η κοιλιακή και ο πυρήνας. Αν μάθεις να παίρνεις τις αναπνοές. Αυτό, άκακες είναι οι πιέσεις όμως. Άκακες. Έχει και άλλη ερώτηση? Αν κάποιος δεν έχει χρόνο για αποθεραπεία μετά την προπόνηση και φεύγει έτσι όπως είναι, τι κινδύνους έχει στην απόδοσή του? Στην απόδοση όχι τόσο. Κοίτα, μου έλεγε ένα παιδί προχθές. Μου λέει, Βαγγέλη, έχω την οντίτιδα εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή Υπερακανθίου. Τι έλεγε, κάτι έλεγε. Και μου δείχνει αυτή την περιοχή. Γιατί μερικές φορές κάποιος μου λέει: έχω ζωνίδα κάπου και εννοεί αλλού. Το πόντο του λέω: στείλε μου φωτογραφία, μου δείχνει εδώ πέρα. Του λέω: δες. Για να είσαι ενόχλης εκεί πέρα, δύο πράγματα είναι. Είτε δεν είναι καλοργανωμένο το πρόγραμμα και δεν είναι ισορροπημένο αυτά που κάνεις. Υπάρχει ανισορροπία, π.χ. πόσο κάνεις στήθος με το πόσο κάνεις πλάτη. Και έτσι βραχύνεται ο μύσης εδώ πέρα του στήθους, τραβάει τις περιοχές, δημιουργεί τις ενοχλήσεις. Και ουσιαστικά είναι πολύ σφιχτό το στήθος, πολύ χαλαρή πλάτη. Ή μπορεί να γίνει το αντίθετο. Μπορεί να είναι πάρα πολύ σφιχτή η πλάτη, πολύ χαλαρό το στήθος, απλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Ή δυναμώνουν πολύ οι εσωστροφείς που κάνουμε από τις πιέσεις ώμων, που είναι μύσης στον ώμο, και μένουν πολύ αδύναμοι οι εξωστροφείς. Το είχα πει σε ένα άλλο βίντεο πριν μερικές εβδομάδες. Θες να είναι όλα ισορροπημένα. Θες να έχεις ένα καλογραμμένο πρόγραμμα προπόνησης με ισορροπημένη δουλειά σε κάθε μυϊκή ομάδα, όσο χρειάζεται. Και όσο πρέπει για το σώμα σου, γιατί κάθε σώμα είναι ένα μικρό κλικ διαφορετικό. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για όλους. Αλλά αν είσαι κάποιος που έχει ευαισθησία π.χ. στους αγκώνες και σου δημιουργείται συνεχώς ενόχληση εδώ πέρα, τότε το προσέχεις έξτρα. Αυτό εννοώ. Αλλά σε γενικές γραμμές το 99% των πραγμάτων είναι ίδια για όλους. Τώρα, με ρώτησε αν θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή του. Ναι, ναι. Θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή σου αν σου δημιουργεί θέμα και ενοχλήσεις, το οποίο σε τραυματίζει και δεν σου επιτρέπει να επιβαρύνεις τις ασκήσεις. Πολλές φορές αυτοί οι τραυματισμοί, όπως είπα και στο παιδί, είναι απλά λάθος οργανωμένο πρόγραμμα προπόνησης ή λάθος τεχνική. Πρέπει να τερματίσεις και διορθώσεις αυτά. Το έλεγα αυτό στο παιδί, μου λέει, και τι να κάνω? Λέω, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις λάθος από όλα αυτά που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να είναι η τεχνική σου. Μου λέει, η τεχνική είναι σωστά. Λέει, το πρόγραμμά μου είναι καλό. Λέω, δεν γίνεται. Αν το πρόγραμμά σου ήταν καλό και η τεχνική σου ήταν σωστή, δεν θα έχεις ενοχλήσεις. Για να έχεις ενοχλήσεις, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνεις καλά. Οπότε δεν εμφανίζονται. Μην νομίζετε πως εμφανίζονται ενοχλήσεις και πόνοι έτσι ξαφνικά από το τίποτα. Όχι, έχετε κάνει κάποιο λάθος. Υπάρχει αιτία, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί, πρέπει να λυθεί. Μην νομίζετε πως εμφανίζονται ξαφνικά έτσι ενοχλήσεις. Εγώ γιατί δεν τραυματίζομαι ποτέ και δεν έχω ενοχλήσει ποτέ πουθενά? Γιατί? Τι είμαι, ο Θεός? Όχι. Εντάξει, μπορεί. Αλλά δεν εμφανίζονται έτσι, παιδιά, ενοχλήσεις χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος, κάτι κάνεις λάθος.
πονάς κάτω δεξιά στη μέση. Μπορεί να είναι πολύ βραχημένη περιοχή από εδώ επειδή περπατάς στραβά ή κάνεις μια άσκηση περίεργα και είσαι πιο στραβός και είναι πολύ χαλαρή αυτή η μεριά. Χαλαρός ομής από εδώ τις πλάτες, πολύ σφιχτός από εδώ ομής τις πλάτες και τραβάει στον μέγα γλουτέο, τον πάνω μέρος του γλουτέου. Τέτοια πράγματα. Το σώμα είναι ρυθμισμένο για να έχει ισορροπία και σταθερότητα. Αν εσύ και από τα πόδια σου ξεκινάει κάτι, έχεις πλατυποδία και πατάει το πόδι σου βυθισμένο μέσα. Π.χ. το ένα πατάει, το άλλο δεν πατάει. Αυτό ξεκινάει από εδώ από το έδαφος, δημιουργεί ανισορροπία σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Π.χ. αν έχεις την πλατυποδία και είναι βυθισμένα τα πόδια σου και είναι βυθισμένο το ένα περισσότερο από το άλλο, αυτό μετά κάνει τη λεκάνη να πηγαίνει λίγο πιο αριστερά, τον κορμό να πηγαίνει λίγο πιο δεξιά και τον ώμο, δημιουργεί ανισορροπίες από τη βάση σου μέχρι πάνω. Μέχρι και στους τραπεζοειδείς σου δημιουργεί ανισορροπίες. Πρέπει να τα προσέχετε αυτά. Να έχετε το νου σας το πώς περπατάτε, το πώς ασκείστε, το πώς βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, ποια μικρή ομάδα είναι μεγάλη, ποια είναι μικρή. Εγώ τα προσέχω πολύ τις ανισορροπίες και κοιτάω να είμαι συμμετρικός όσο γίνεται με το σώμα μου. Ποτέ δεν είμαστε πλήρως 100% συμμετρικοί. Δεν υπάρχει αυτό. Πολύ λίγα άτομα μπορούν να το πετύχουν. Αλλά π.χ. εμένα η αριστερή μεριά από τα χέρια μου είναι ένα κλικ μεγαλύτερη από την δεξιά. Το ξέρω. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Δεν το αφήνω να ξεφύγει και να γίνει τεράστια αριστερή ή πιο μικρή ή να μείνει πίσω η δεξιά. Όχι, δίνω εξίσου έμφαση, σκέφτομαι ακόμα πιο συνειδητά σε κάθε κίνηση να ενεργοποιώ περισσότερο και την δεξιά και το καθεξής. Αλλά συνεχώς πρέπει να έχετε το νου σας να σκέφτεστε συνειδητά και να βλέπετε το σώμα σας. Όπα, τι φταίει, γιατί έχω εδώ ενόχληση. Μήπως δεν ξεκινάει από εδώ, μήπως ξεκινάει από την άλλη μεριά, κάτω. Γιατί συνήθως είναι αντίθετες οι μεριές. Π.χ. αυτό που σου είπα τώρα, αν το δεξί πόδι είναι βυθισμένο, σου δημιουργεί θέματα από την αριστερή μεριά. Το κάποιο εσέ. Πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό και μετά πρέπει να σκεφτεί να αντιμετωπίσει τα άλλα. Εγώ, η μόνη ενόχληση, έτσι μικροενόχληση που μπορεί να νιώσω καμιά φορά είναι στον αγκώνα μου, πάρα πολύ σπάνια, αλλά ξέρω από τι είναι. Είναι από τον μεγάλο όγκο προπόνησης, τα πολλά κιλά και την επιβάρυνση, γιατί βραχύνεται ο μυς. Οπότε τι κάνω, πανεύκολο και εξαφανίζεται απευθείας ο πόνος. Κάνω καμιά διάταση πάνω από το κεφάλι. Κάνω καμιά διάταση πάνω από το κεφάλι, γιατί διατείνει τον τρικέφαλο, οπότε αντιμετωπίζει τη βράχυνση. Κάνω καμιά διάταση εδώ πέρα στο πλάι, γιατί τραβάει την οπίσια μοίρα, οπότε διατείνει αυτή την περιοχή που πάλι βραχύνεται από τις ασκήσεις. Συνεχώς και εξαφανίζεται ο πόνος απευθείας. Αν έχεις έναν πόνο συνεχώς για εβδομάδες, κάνεις λάθη συνεχόμενα επί εβδομάδες. Αντιμετώπισε τα, μην τα αφήνεις. Γιατί μετά χειροτερεύουν και δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα. Μου θυμίζει ένα βιβλίο που είχα διαβάσει που έλεγε τα προβλήματα αυτά είναι σαν δράκι που άμα δεν τα λες, άμα δεν τα αντιμετωπίζεις, μεγαλώνουν, γίνονται τεράστιοι και μετά που λέω διαλύουν το σπίτι και διαλύουν τα πάντα. Αν π.χ. μαλώνεις με την οικογένειά σου ή ένα ζευγάρι μαλώνει μεταξύ του. Είναι δράκι που άμα δεν του αντιμετωπίζεις, σε κατασπαράζουν εσένα και το σπίτι σου. Έτσι είναι και στο σώμα. Είναι προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Πρέπει να βρεις την αιτία και να τα διαλύσεις. Γιατί αν δεν τα αντιμετωπίσεις, μετά θα σου δημιουργήσουν μόνιμους τραυματισμούς. Και εκεί πέρα είναι που την πατάς για μια ζωή, γιατί χάνεις και τη δυνατότητα να ασκείσαι αβίαστα, να ασκείσαι ελεύθερα. Και ασταμάτητα. Αυτό, προσοχή παιδιά. Άλλη ερώτηση. Τι πρόγραμμα γυμναστικής προτιμάς? Από τι? Παραδείγματος χάρη push-pull legs, bro split και τέτοια. Τα split δεν είναι πρόγραμμα. Ένα split δεν σου μάθαινε πώς να προοδεύεις. Ξέρεις τι σέντε, επαναλήψεις να κάνεις, με τι ταχύτητα ανεβάζεις κιλά, αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Split λέγεται. Το split από μόνο του μπορεί να σε βοηθήσει παροδικά. Μετά από λίγο πάλι θα κολλήσεις. Δεν κάνω κανένα από αυτά τα split. Οι προπονήσεις μου, αν ρωτάς αυτό, είναι full body, αλλά αυτό που τις ξεχωρίζει είναι ο προγραμματισμός και η προοδευτικότητα. Ξέρουμε πότε να κάνουμε τριάρες, πότε πεντάρες, πότε μέγιστα, πότε οχτάρες, πότε πολύ μικρά διαλύματα, πότε μεγάλα κ.ο.κ. Οπότε, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μετά από λίγο, όταν κολλήσεις ή δεν είναι ικανοποίηση με τη διαφορά σου, σπάρτε απλά κομμάτια, αυτό κάνω εγώ. Το χαμηλό ποσοστό λίπους με επηρεάζει στη σεξουαλική διάθεση. Τι φταίει? Ωραία. Το ποσοστό λίπους επηρεάζει τη λίμπιντο. Θα σου πω. Αλλά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Το έχεις προκαλέσει κατά λάθος από ζημιά, από λάθος δίαιτα ή απλά είσαι όντως τόσο χαμηλό ποσοστό λίπους. Θα σου εξηγήσω και τη φυσιολογία αυτού.
Όταν πέφτουμε σε πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, μιλάω για πολύ χαμηλό, μιλάω 8% συμπλήν και κάτω. Τόσο χαμηλό. Όταν πέφτουμε σε αυτό το ποσοστό λίπους, επηρεάζεται και η τεστοστερόνη. Γιατί? Γιατί για να φτάσουμε εκεί τρώμε χαμηλότερες θερμίδες. Οπότε με τις χαμηλότερες θερμίδες χρόνια, που μια δίαιτα θέλει χρόνο, ανεβαίνει λίγο η κορτιζόλη και μειώνεται λίγο η τεστοστερόνη. Πολύ λίγο. Αλλά αυτό έχει και τις επιδράσεις του. Και μία από τις επιδράσεις του είναι κάποιος να μην έχει τόσο sex drive, να μην έχει τόσο libido. Ή να μην μπορεί να κρατήσει μια στήση, ή να μην μπορεί καν να την πετύχει. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό τόσο. Δηλαδή, γίνεται να φτάσεις σε καλό χαμηλό ποσοστό λίπους και να έχεις καλό sex drive και libido. Και το στο λέω γιατί το έχω κάνει. Οπότε, πέρα από την περίπτωση του να είσαι απλά πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι κάποιος να έφτασε λάθος σε αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους και να υποσυτίζεται. Και να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ τόσο μικρό το ποσοστό του πληθυσμού που φτάνει σε τόσο χαμηλά ποσοστά λίπους, που μπορεί να μην είσαι καν τόσο χαμηλό, απλά να έφτασες λάθος και να έχασες πολλά κιλά, και τώρα να είσαι σε μια φάση που τρως πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Οπότε το σώμα σου με αυτές τις λίγες θερμίδες που τρως δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει τι να πρωτορυθμίσει. Οπότε οι πρώτοι διακόπτες που κλείνει είναι αυτή της αναπαραγωγικότητας, της αναπαραγωγής. Δηλαδή το sex drive, η libido σου. Άρα, τώρα είναι το θέμα του τι την κατάστασή σου δεν την ξέρω λεπτομερώς. Αυτό είναι το θέμα. Για να σου πω. Είναι φυσιολογικό σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστό λίπους να πέφτει λίγο το sex drive, αλλά όχι να εξαφανίζεται τελείως. Εφόσον έχει εξαφανιστεί τελείως, θα υποθέσω ότι έχει κάνει κάποιο λάθος στη διάρκεια της διαιτάς σου, δεν έχει κάνει στρατηγικά διαλύματα, έπεσες πολύ απότομα σε θερμίδες, είσαι πάρα πολύ καιρό σε μεγάλο έλλειμμα, έκανες τεράστιο έλλειμμα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά χωρίς καμία οργάνωση και τώρα το σώμα σου απλά σε τιμωρεί και είναι υψηλότερη κορτιζόλη που ρίχνει την τεστοστερόνη και δεν έχεις καμία απολύτως σεξουαλική επιθυμία. Βλέπεις γυναίκα και δεν φτιάχνεσαι. Ή είσαι μαζί της και δεν φτιάχνεσαι κ.ο.κ. Δεν φταίει απαραίτητα η άλλη, φταίει το ότι έκανε ζημιά στο σώμα σου. Αυτό διορθώνεται, δηλαδή αν ξεκινήσει να τρώσει παραπάνω θερμίδες απευθείας να νιώσει καλύτερα. Αν είναι να σου προτείνω κάτι, σου προτείνω το βιβλίο του χαλασμένου μεταβολισμού που έχω γράψει. Κάτω στην περιγραφή θα το βρεις. Και να ξέρετε, αυτό υπάρχει για άντρες όταν κάνουν λάθος δίαιτα, που τρώνε πολύ χαμηλές θερμίδες, δεν έχουν σεξουαλική επιθυμία ή δεν μπορούν να πετύχουν στήση και να την κρατήσουν και να έρθουν σε σεξουαλική πράξη, επειδή δεν έχουν ψηλό σεξ drive και libido, αλλά υπάρχει για τις γυναίκες. Και αυτές το ίδιο. Όταν είναι σε πολύ χαμηλότερες θερμίδες, τι γίνεται? Τι παθαίνουν κοπέλες πολλές που κάνουν λάθος δίαιτα? Χάνουν την περίοδό τους. Καταλαβές. Δηλαδή και στα δύο σώματα, και στο αντρικό και στο γυναικείο, το σώμα κλείνει αυτούς τους διακόπτες της αναπαραγωγής. Οπότε αυτές οι γυναίκες χάνουν την περίοδό τους, επειδή τρώνε πολύ λίγο και κάνουν λάθος δίαιτα. Και η κορτιζόλη είναι στα ύψη και δεν υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια για να λειτουργήσουν όλα σωστά. Και οι γυναίκες αυτές χρειάζονται το βιβλίο του χαλασμένου μεταβολισμού, γιατί εκεί πέρα διδάσκω τρόπους να διορθώσεις τον μεταβολισμό σου, αλλά και πώς να εξαλειφθεί αυτή η κατάσταση. Και λέω, είχα γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο πινακάκι, είμαι περήφανος γι' αυτό γιατί το έκανα πολύ οργανωμένο. Κάθε κατάσταση που είσαι, σε ομαδοποιώ πρώτα μέσα σε ποια κατάσταση είσαι και μετά σου λέω πώς να φτιάξεις τον μεταβολισμό σου. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι. Αλλά σου μαθαίνω και έξω μετά για τα στρατηγικά διαλύματα στις δίαιτες. Αλλά είναι ένας πίνακας που λέω τα συχνά συμπτώματα ενός χαλασμένου μεταβολισμού. Και θα λέω όλα τα συνηθισμένα. Ένα από αυτά είναι χαμηλή libido. Χαμηλό sex drive. Δες πώς τα φέρνει η συζήτηση. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά. Υπήρχε κακός ύπνος. Να μην μπορείς να πας για ύπνο από την υψηλή κορτιζόλη, να μην μπορείς να κοιμηθείς εύκολα. Ή να ξυπνάς μέσα στον ύπνο. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα μπορεί να έχεις νιώσει μετά μερικά από αυτά, είτε σε γυναίκα είτε σε άντρας. Αλλά ναι, οι γυναίκες χάνουν την περίοδό τους. Αυτό. Αυτό είναι το συχνό σύμπτωμα εκεί. Στους άντρες, η λάθος ζήτηση και χαμηλές θερμίδες τους μειώνει το sex drive. Γίνεται, διορθώνεται και εύκολα κιόλας. Απλά ναι, πρέπει να φτιάξεις μεταβολισμούς και να μάθεις να κάνεις δίαιτα σωστά. Και αν θέλεις να καταλήξεις μετά από λίγο να φτάσεις σε αυτό το ποσοστό λίπους και να το διατηρείς ενώ νιώθεις τέλεια, πάλι πρέπει να μάθεις να κάνεις δίαιτα σωστά και να, η επόμενη σου δίαιτα να είναι πιο σωστή. Γίνεται όμως. Μην νομίζεις ότι δεν γίνεται επειδή τώρα έφτασες και νιώθεις έτσι. Αυτό. Και θέλει φυσικά και οργανωμένο προγραμματισμό προπόνησης, να μην κάνεις περιττό αερόβιο. Π.χ. και αερόβιο, αν κάνεις, σου ανεβάζει την κορτιζόλη πολύ. Οπότε έχει μεγάλη σημασία το πώς φτάνεις σε ένα ποσοστό λίπους. Δεν είναι απλά να το φτάσεις, είναι το πώς φτάνεις για να είναι διατηρήσιμο. Τώρα εσένα, εφόσον νιώθεις έτσι κατά και δεν σου σηκώνεται καν, δεν σου είναι διατηρήσιμο το πιασές. Δηλαδή ένιωσες μιζέρια, ένιωσες δύσκολα, ένιωσες σκατά για να φτάσεις εκεί πέρα. Όχι. Να θυμάσαι αυτό που λέω. Πρέπει να φτάνεις εκεί για να είναι παιχνίδι διαδικασία, να είναι αβίαστη. Γιατί να σκέφτεσαι αυτό. Γιατί πώς γίνεται ο Βαγγέλης να χάσει 40 κιλά και να μην πεινάει καν και να νιώθει απίστευτα. Και εγώ να έφτασα και να νιώθω σκατά. Πώς? Αυτό σου μάθω. Διάβασε το βιβλίο του χαλασμένου μεταβολισμού. Αυτό, παιδιά.
Και μετά, αν θες να το πας σε άλλο επίπεδο, μπες Spartan Plus κομμάτια και εσύ για τον προγραμματισμό της προπόνησης, για να αναβαθμίσεις, για να... γιατί και εκεί πέρα έχω τον οδηγό της απολαθλή που σου σωστό. Αλλά είναι στην κατάστασή σου με αυτά τα συμπτώματα βιβλίο μεταβολισμού. Επόμενη ερώτηση. Τι... Βασικά κάτσε να μπω σετ και μετά. Κάνουμε τρίτο σετ. Οι κάμερες είναι μπροστά μου. Δεν με αφήνουν. Για πες. Επόμενη ερώτηση. Οπα, μισό. Τάκλει. Με μονάδα μέτρησης το δισεκατό, ποια είναι η αναλογία σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιβαρά? Πάλι δεν είναι στάνταρ. Εξαρτάται από τους στόχους. Γενικές οδηγίες, πρώτα βρίσκουμε τις πρωτεΐνες, γενική τώρα συμβουλή αυτή. Πρώτα βρίσκουμε τα γραμμάρια πρωτεΐνες ανάλογα με το βάρος σου, τα έχω πει σε άλλο βίντεο, πώς τα βρίσκεις. Και μετά από τις θερμίδες που περισσεύουν, παίρνουμε το 15-25% σε λιπαρά και όλες οι υπόλοιπες θερμίδες που μένουν είναι υδατάνθρακες. Τώρα, αυτά, αναλόγως του άτομου μπορείς να επηρεάσεις λίγο, αναλόγως του στόχου του μπορείς να επηρεάσεις λίγο και όταν λέω το στόχο του εννοώ π.χ. μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, αλλά μπορείς να δίνεις έμφαση και σε άλλα πράγματα. Π.χ. εγώ πολλές φορές παίζω με τα ποσοστά και για τη δουλειά μου θέλω περισσότερη συγκέντρωση μια μέρα στη δουλειά, κάνω κάποιες ρυθμίσεις, ρίχνω το ένα, βάζω το άλλο. Είμαι προηγούμενη μέρα από τη μέρα προπόνησης, κάνω κάποιες ρυθμίσεις πάλι, ρίχνω το ένα, βάζω το άλλο. Για καλύτερη απόδοση προπόνησης. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαχειριστείς. Μέσα στο professional έχω και για το πώς, ας πούμε, διατροφή για παραγωγικότητα. Πώς τρώω για να είμαι παραγωγικός. Στο Spartan Plus κομμάτια, άντρας το ρώτησε ή γυναίκα? Άντρας. Στο Spartan Plus κομμάτια, εφόσον είσαι άντρας, λέω εκεί πέρα στον οδηγό της απόλυτας λίπους τις ιδανικές αναλογίες. Αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται στο γραμμάριο να είσαι, όχι, είναι πιο ελαστικά πράγματα. Αυτό που έχει σημασία για να σου δώσω και μια και το τύπο αξίας. Συνολικές θερμίδες και πρωτεΐνες. Έτσι παίρνεις το 95% του αποτελέσματος. Στο άλλο 5 είναι αυτή η έξτρα ρύθμιση που λέω. Για τις γυναίκες, slim goddess, εφόσον θέλουμε να πούμε λίγο. Γιατί και το πράγμα που μπορείς και να πούμε λίγο. Άντρες, πάρουμε λίγο μάτι. Άλλη ερώτηση. Αυτά είναι, δεν έχει άλλο. Επόμενη άσκηση. Έχω έλξη μισού εύρους κίνησης όμως. Πάντα τις κανονικές μου έλξεις θα σκάνω πλήρες ευρωσκήνησης. Αυτό το κάνω όσο είχε παραδαγιάννη. Στα χάρη, βάλετε πρώτα κανονικές, μην μαλακίζεστε. Κόβοντας το ευρωσκήνησης. Προσοχή. Μπαμ. Έτσι, δεν ξέρω, λογικά θα μπορείτε να με δείτε από εδώ πέρα. Είμαι εντός προπόνησης. Δεν ξέρω, τα ρεκόρ μάζεψαν κόποση, δεν ξέρω. Αλλά δύσκολη, προκλητική. Πάρω τώρα δύο κουταλίτσες, ούτε καν κουταλίτσες, δύο πυρουνιές μικρές, μελάκι, δεν ήθελα μέλι να φάω τώρα, αν και έχω δεν ήθελα. Δύο κουταλιές μέλι. Δεν ξέρω, έχει παγώσει, αλλά ναι, δεν είναι τσιπουρέι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι. Αυτό, για να δείχνει πως είναι καλό μέλι. Αλλά ήρθα λίγο να πάρω μπούς μες στην προπόνηση. Άντε άλλη μία. Τρίτα, τέσσερα γράμμα ρε. Πω. Εντάξει, για μέσα στην προπόνηση παραπάνω του μάτς. Πήγα να φέρουμε. Πού έτρωγα. Πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις έκανε νέα αξιολόγηση μια κοπέλα, η Γεωργία, πάμε να τη διαβάσουμε μαζί. Διαβάσω εγώ, στην όμορφη φωνή μου. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκίνησα το πρόγραμμα του Ευάγγελου πριν 2 μήνες και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτη. Πρώτα απ' όλα και το σημαντικό για μένα είναι ότι ο Ευάγγελος είναι συνέχεια στο πλευρό μας και απαντάει συνέχεια στις απορίες μας είτε στο chat που έχει δημιουργήσει την κοινότητα, γιατί έχουμε κοινότητα, είτε προσωπικά.
Το πρόγραμμα είναι απίστευτα ευέλικτο και μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Που και αυτοί που έχουν περιορισμένο χρόνο μπορούν να το ακολουθήσουν. Αυτό είναι από τα σπουδαία προτερήματα, πέρα από τον elite προγραμματισμό. Οι λίγες προπονήσεις την εβδομάδα το κάνουν διατηρήσιμο. Πολλοί πάτε να κάνετε προγράμματα 4-5 και απλά χάνετε προπονήσεις, τα παρατάτε. Γίνεται εκτός, δεν διατηρήσιμα. Σημαντικό. Έπειτα, λέει επί το πρακτέο, μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες έχω δει μεγάλη διαφορά στο σώμα μου. Έχω γίνει πιο δυνατή και το σώμα μου αρχίζει να παίρνει σχήμα. Να φτιάχνει σχήμα. Μια σελίδα σε άσυ, γράφει η Γεωργία. Ωραία. Ο Ευάγγελος σε κάθε προπόνηση ανεβάζει βίντεο για το πώς θα κάνουμε την κάθε άσκηση με σωστή τεχνική με κάθε λεπτομέρεια. Δεν χάνεις. Με χαροποιεί που το λατρεύετε εσείς. Και λέει στο τέλος, τελευταία πρόταση γράφει επίσης το πρόγραμμα του Ευάγγελου περιέχει και πρόγραμμα απώλειας λίπους χωρίς να πεινάω ή να σκέφτομαι συνέχεια τα γραμμάρια. Να ξέρετε, έχει περάσει η εποχή που είσαι με ένα διατροφικό πλάνο, τα 6 γευματάκια την ημέρα, ανά 2 ώρες και τρως αυτά τα γευματάκια δεν είναι τίποτα, είναι 200 θερμίδων και πεθαίνεις την πείνα και αποζητείς. Πάνε αυτά, δεν είναι διατηρήσιμα. Πρέπει να μάθετε να τρώτε λιγότερα, μεγάλα, φουλ χορταστικά γεύματα και τα snacks ενδιάμεσα, τα στρατηγικά. Γιατί τα πολλά γεύματα δεν λειτουργούν. Σας κάνουν την ώρα να πεινάτε χωρίς να χορταίνετε ποτέ. Και μην κάθεστε να μετράτε στο γραμμάριο πρωτεΐνες, λιπαρά, υδατάνθρακες. Όχι, σκεφτόμαστε πιο συνολικά. Συνολικές θερμίδες και πρωτεΐνες. Θα τα μάθετε όλα τον οδηγό της απώλειας λίπους. Έχει κάνει απίστευτη. Ο Ευάγγελος έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Τελευταία πρόταση, γνήσιος γυμναστής. Και έχουμε και τα πάντα. Έχουμε τα πάντα. Συνεχίζουμε δυνατά. Βάζω εδώ το link για το σλιγκόντες. Εν τω μεταξύ, έκανα χθες ένα post σχετικά με το πώς. Έχω απειλή ενέργεια, δεν σταματάω ποτέ, δεν αρρωσταίνω ποτέ, όλα αυτά τα σχετικά. Και ένα comment που μου έκανε κάποιος, δεν θυμάμαι πώς με ρώτησε ακριβώς, με ρώτησε πώς το κάνεις, πώς γίνεται όμως, πώς το κάνεις. Όντως μου κάνω αυτό το comment. Το είδα πριν μια ώρα, τώρα θυμήθηκα και σκέφτηκα πώς το κάνω, ποια είναι η απάντηση. Και σκέφτηκα πως ο περισσότερος κόσμος, δεν κάνω κάτι το μέλλον, κάνω τα βασικά. Ο περισσότερος κόσμος όμως έχει διαλύσει την ικανότητά του να είναι ενεργός. Π.χ. οι άντρες έχουν διαλύσει την ικανότητά τους να παράγεται στο στερεό του σώματος. Γυναίκες δεν κοιμούνται καν. Άντρες επίσης δεν κοιμούνται καν. Άμα δεν κάνεις τα βασικά, δεν τρως αρκετές θερμίδες. Πώς θα λειτουργήσει ο σώμα σου. Έχουμε ιστοποιήσει τον ύπνο μου. Έχουμε ιστοποιήσει τη διατροφή μου, τον απόλυτο έλεγχό τη. Έχουμε ιστοποιήσει την τεστοστερόνη μου φυσικά, χωρίς εξωγενείς ορμόνες γιατί σωγαμάνε μετά τη φυσική παραγωγή της τεστοστερόνης. Αλλά και νοητικά φυσικά μάνα γιατί δεν γεμίζουν το νοητικό κοινό που έχεις επειδή πήρες τεστοστερόνη από μια εξωτερική πηγή και μένεις ανασφαλής νοητικά και αδύναμος. Δηλαδή, επειδή παίρνεις την δύναμη απ' έξω, μένει αδύναμο το μέσα σου. Οπότε είμαι κατά τον αναβολικό μου για αυτή την. Τον απόλυτο έλεγχο. Εγώ το λέω αυτοκυριαρχία. Την κυριαρχία του εαυτού. Και σκεφτόμουν, γιατί. Έχω αυτή την ενέργεια, τη συνεχόμενη, τη σταθερή, γιατί δεν κουράζομαι, γιατί δεν αρρωσταίνω. Κοιμάμαι αρκετά, τρώω αρκετές θερμίδες από τις κατάλληλες τροφές, τρώω αρκετές πρωτεΐνες. Γι' αυτό έχω βάλει μια κοινότητα για την παραγωγικότητα στο professional, γιατί έχει τεράστια σημασία. Να είσαι επαγγελματίας, πρέπει να έχεις τον έλεγχο σε αυτά τα πράγματα στη ζωή σου. Λέω και κάποια extra tricks και πράγματα που κάνω εκεί πέρα για παραγωγικότητα, καθαρή σκέψη, συγκέντρωση, όλα αυτά. Διάβια. Σημαντικό. Αλλά τα βασικά είναι έστω τα βασικά που δεν κάνει ο περισσότερος κόσμος. Και απλά κάνοντας αυτά θα περάσει στον περισσότερο κόσμο ακριβώς επειδή δεν τα κάνει. Καλός ύπνος, άσκηση, διατροφή, αρκετές σωστές θερμίδες. Όχι αρκετές, σωστές και αρκετές θερμίδες για το σώμα σου. Ύπνος. Πόσο έχω απειλή ενέργεια. Έστω τα βασικά. Έστω τα βασικά κάνει γιατί δεν θα γίνει. Μου έφερε η Μίνα κερασάκια. Αυτά τα παίρνουμε. Δεν ξέρω. Πόσα έφαγε εσύ, πόσα έχει μέσα. Όλο μέσα έχει ένα κιλό, για αυτά πόσο έχει. Εγώ πρέπει να έχω βάλει γύρω στα 350 γραμμάρια. Όλο μέσα έχει 750. Ωραία, θα φάω τα άλλα 400 εγώ. Αυτά παιδιά, δοκιμάστε τα. Κερασάκια είναι έτσι παγωμένα κατεψυγμένα. Αφήστε να ξεπαγώσουν, τα σπάνε. Είναι πολύ λίγα. Κάπως έτσι φαίνεται απ' έξω. Πήγε το μεσημέρι, τα λίδι. Είναι ωραία. Με φάω την πρεζολίτσα μου, θα τρώω αυτά. Μετά θα φάω να κάνω βολτίτσα τα βήματά μου.